Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Τετάρτη 11 Απριλίου του 2018 παρακολουθούμε τι κυριότερε εξελίξει. Μετά τι πτήσει τουρκικών ελικοπτέρων στη Ρώτη, Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, χθε, δύο F-16, ένα ελικόπτερο και ένα κατασκοπευτικό πέταξαν πάνω από περιοχέ του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου. Συνολικά καταγράφηκαν πέντε παραβιάσει και έξι παραβάσει του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτήστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια θανάτου από Τούρκους δουλεμπόρους που προωθούν πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά. Στην Τουρκία υπάρχουν όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να δοκιμάσει αντοχές και την δημότητα της χώρας μας. Το σκηνικό για την τρίτη ολοκλήρωσε ο Τούρκος αρχηγός ο Λουσία Κάρ, ο οποίος επισκεπτόμενος τουρκικών ναύσταθμο δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί να γίνει το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, φιλίας και συνεργασία και κάνει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τουρκία και η Γερμανία είναι χώρες που απειλούν περισσότερο την Ελλάδα. Η Ρωσία είναι ο καλύτερο σύμμαχός μας στο πολύ σημαντικό ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Η γείτονα χώρα δεν απειλεί την εδαφική αγκαιρεότητα τη Ελλάδα αλλά ούτε την ιστορική κληρονομιά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να δεχτεί καμία ονομασία που να εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, αν και θα ήταν προ το συμφέρον μα η ταχεία λύση του ζητήματο. Καμία συμφωνία που να εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία και συγκρατημένη ισοδοξία για την αναβάθμιση του διεθνού κύρου τη χώρα μα. Αυτά είναι επιγραμματικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση για το ζήτημα των Σκοπίων που διεξήγαγε το Ελληνικό δρυμα Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική σε συνεργασία με την Μονάδα Ερευνών Κοινή Γνώμη του Πανεπιστημίου Μακεδονία και χρηματοδοτήθηκαν από το Institute for the Study of Human Rights του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέα Υόρκη. Η έρευνα έγινε μεταξύ 23 Ιανουαρίου του 2018 και 25 Ιανουαρίου του 2018 σε δείγμα 1071 ατόμων σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί μια περιεκτική ανάλυση όλων των βασικών θεμάτων τη επικαιρότητα. Η Ρωσία άσκησε βέτο κατά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Αμερικανικό Σχέδιο Απόφαση που προέβλεπε τον καθορισμό ενό μηχανισμού διενέργεια έρευνα σχετικά με τη φερόμενη χρήση χημικών όπλων στην Τούμα τη Συρία. Το Αμερικανικό Σχέδιο Απόφαση συγκέντρωσε 12 ψήφου υπέρ, 2 κατά, Ρωσία και Βολιβία, ενώ η Κίνα απήχε από την ψηφοφορία. Ένα σχέδιο απόφαση χρειάζεται 9 ψήφου υπέρ και κανένα βέτο από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη είπα προκειμένου να εγκριθεί. Αυτό το ψήφισμα είναι το ελάχιστο δυνατό που το Συμβούλιο μπορεί να κάνει για να απαντήσει στην επίθεση. Δήλωσε χαρακτηριστικά η πρεσβεύτρια των ΙΠΑ στον ΟΗΕ. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σα. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σα. Γεια σα.